Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 62ο επεισόδιο του podcast. Όπως σας έχω υποσχεθεί από το προηγούμενο επεισόδιο, σήμερα θα μιλήσουμε για τις δύσκολες ερωτήσεις που κάνουμε στην αρχή μιας γνωριμίας. Θυμάστε ότι στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το πόσο είναι εξαιρετικά ηλίθιο να είναι κάποιος το τρίτο πρόσωπο είτε σε μια σχέση είτε σε ένα γάμο. Και προς το τέλος εκείνου του βίντεο αναφερθήκαμε στο ότι πολλές φορές οι άνθρωποι στην αρχή μιας γνωριμίας δεν κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις οι οποίες θα τους δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να καταλάβουν σε τι κατάσταση μπλέκουν, ανταυτού ντρέπονται να κάνουν δύσκολες ερωτήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι όπως φαντάστηκα. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Τις δύσκολες ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στην αρχή μιας νέας γνωριμίας. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως στη δικιά μας κοινωνία δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να βγαίνουμε ραντεβού. Το να βγαίνουμε ραντεβού και να φλερτάρουμε δεν είναι ένα στοιχείο που να έχουμε στην κουλτούρα μας. Στη δικιά μας κουλτούρα, την ελληνική, παραδοσιακό στοιχείο ήταν η συμφωνημένη από τους γονείς γάμι και τα προξενιά. Σε άλλες δυτικές χώρες, το dating ήταν διαδεδομένο εδώ και πολλές γενιές και οι άνθρωποι έχουν κουλτούρα dating. Θεωρώ πως στη δική μας εποχή, τη σημερινή, οφείλουμε να αποκτήσουμε κουλτούρα dating αν είναι να βγάλουμε κάποιο νόημα από τις σχέσεις και αν είναι να αποκτήσουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε σε επίπεδο σχέσεις. Σε αυτό το σημείο διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου έρωτας. Τι διαφορά έχει το dating από το να κάνουμε σχέση? Τεράστια διαφορά. Το dating είναι ο προθάλαμος μιας σχέσης. Την περίοδο που δύο άνθρωποι βγαίνουν ραντεβού, γνωρίζονται για να δουν αν ταιριάζουν για σχέση και φυσικά αν επιθυμούν και οι δύο να δημιουργήσουν μια σχέση. Είναι μια συνομιλία από το βιβλίο μου έρωτας «Αυτός ο αδιάγνωστος» όπου είναι από θεραπευτική συνεδρία. Μου απαντάει ο θεραπευόμενος. Μέχρι τώρα νόμιζα πως το να βγαίνει ραντεβού σήμαινε πως πήγαινε έξω με μια γυναίκα με σκοπό να κάνει σεξ μετά. Είτε αυτή η γυναίκα ήταν η σχέση σου είτε όχι. Και το απαντάω. Δεν είναι αυτό το dating. Το dating είναι μια παράδοση μοντέρνα η οποία άρχισε στις δυτικές χώρες μόλις τον προηγούμενο αιώνα. Στις παραδοσιακές κοινωνίες δεν υπήρχε τέτοιος θεσμός. Ο γάμος μόνο ήταν αναγνωρισμένος θεσμός σύνδεσης άντρα και γυναίκας από την κοινωνία και αυτός συνήθως προέκυπτε με βάση άλλα κριτήρια και όχι την ερωτική αγάπη συνοικέσια, επιλογή γαμπρού ή νηφής από τους γονείς και την ευρύτερη οικογένεια κλπ. Στην Κύπρο και την Ελλάδα δεν ξέρουμε να κάνουμε dating. Έχουμε διάφορα θέματα γύρω από αυτό. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν έχουμε την κουλτούρα του dating. Πώς να την έχουμε, μου λέει, αφού δεν είμαστε Αμερικάνοι. Ούτε όμως και παραδοσιακοί Κύπροι οι Έλληνες είμαστε. Ζούμε μια ζωή μοντέρνα για την οποία δεν έχουμε εκπαιδευτεί και δεν ξέρουμε κιόλας να τη ζήσουμε. Μας έχει δοθεί μια πρωτόγνωρη για τα παλαιότερα δεδομένα ελευθερία στην ερωτική μας ζωή, την οποία όμως φαίνεται πως δεν ξέρουμε πώς να τη διαχειριστούμε προς όφελός μας. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου έρωτας. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο του dating, ή ακόμη και το ένα ραντεβού που θα βγούμε με έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει ερωτικά, ώστε να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το αν ο άνθρωπος αυτός αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί του. Λέω ακόμη και το ένα ραντεβού, επειδή πολλές φορές δεν μας δίνει τη ευκαιρία για δεύτερο. Γιατί όπως είπαμε δεν έχουμε την κουλτούρα του dating στην κοινωνία μας. Θα έλεγα ακόμη και την πρώτη συνομιλία από μια εφαρμογή γνωριμιών ή μια πλατφόρμα μηνυμάτων σε κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί του. Γιατί στις μέρες μας πολλές φορές δεν φτάνουν δύο άνθρωποι που αρχίζουν να συνομιλούν, ούτε καν στο πρώτο ραντεβού. Μένουν στα μηνύματα. Ποιες <Κι> <Κι> είναι λοιπόν οι δύσκολες ερωτήσεις που οφείλουμε στον εαυτό μας να κάνουμε στην αρχή μιας γνωριμίας εφόσον βέβαια εμείς οι ίδιοι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε είτε μια ουσιαστική γνωριμία είτε τίποτα. Δηλαδή αν εμείς ξεκινούμε από ένα χώρο που λέμε εγώ θέλω να κάνω μια σχέση της προκοπής ή να μην κάνω τίποτα. Αν δεν βρω δηλαδή αυτά που επιθυμώ και αυτά που επιδιώκω δεν θα προχωρήσω στο να κάνω μια σχέση με βάση τα θέλω του άλλου τα οποία δεν ταιριάζουν με τα δικά του. Αν λοιπόν εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μόνο μια ουσιαστική γνωριμία, τότε πρέπει να κάνουμε τις δύσκολες ερωτήσεις που θα σας πω στη συνέχεια. Εννοείται ότι κάποιος μπορεί να θέλει απλώς να καυλαντήσει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Πάλι όμως, ακόμη κι αν θέλεις μόνο να καυλαντήσεις, θα χρειαστεί να κάνεις κάποιες ερωτήσεις για να δεις αν σε παίρνει να το κάνεις αυτό. Κατά ακρίβεια, οι παίχτες και οι παίχτριες, αυτοί που θέλουν μόνο επιφανειακά είτε να πάρουν επιβεβαίωση μέσα από το καυλάντισμα και το φλερτ ή να πάρουν μόνο σεξ, κάνουν ερωτήσεις διερευνητικές και δηλώσεις προκοταβολικές ώστε να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Αν φέρετε στο μυαλό σα παλιότερε συνομιλίε που είχατε με παίχτε ή παίχτες ή, παίχτες, ή παλιότερα ραντεβού που είχατε με παίχτε ή παίχτριε, θα δείτε ότι ακόμη και αυτοί που θέλουν απλώ να πάρουν κάτι πολύ επιφανειακό, κάνουν κάποιε ερωτήσει για να δουν τι καπνό και να δουν αν θα ανεχόμασταν εμεί αυτό που θέλουν και κάνουν και κάποιε δηλώσει για τον εαυτό του, οι οποίε προκαταβάλουν τη συνέχεια. Σας διαβάζω πάλι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Έρωτας». Και αυτός είναι και ο ουσιαστικός σκοπός του φλερτ. Να φέρει δυο ανθρώπους κοντά, ώστε να δουν εάν ταιριάζουν σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο εμφανισιακό και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά και στα υπόλοιπα. Και το φλερτ είναι παιχνίδι για παίχτες με γερά νεύρα. Παίχτες του παιχνιδιού, όχι παίχτες στο σχέσιο ανθρώπους δηλαδή που παίζουν με τις καρδιές των άλλων, δημιουργώντας ψευδεστήσεις, δημιουργία σχέσεις, προκειμένου να πάρουν την επιβεβαίωση μιας επιπόλαιης σεξουαλικής επαφής. Τουν εάν παίζουμε το παιχνίδι του φλερτ ορθά, αν ρωτούμε τις δύσκολες ερωτήσεις από την αρχή, οι παίχτες, όπως συνέβη με τον τύπο ραντεβού της Μαρίας, η Μαρία είναι μια περίπτωση που αναφέρεται στο βιβλίο, που είχαν γνωριστεί μέσω της ιστοσελίδα γνωριμιών, αυτός θα αποκαλυφθεί και θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των βλέψεων και επιδιώξεων του. Η βασική διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα είναι πως ο άνθρωπος έχει την ικανότητα της ομιλίας. Μιλάτε. Μιλάτε λοιπόν γιατί χανόμαστε. Ή καλύτερα μιλάτε για να μην χάνουμε άσκοπα το χρόνο μας, την ενέργεια μας και τα συναισθήματα μας σε γνωριμίες που δεν μας ταιριάζουν, αλλά φαίνονται γοητευτικές προτού ανοίξουν το στόμα τους. Πάμε λοιπόν να δούμε μία μία και τις 22 ερωτήσεις, τις 22 δύσκολες ερωτήσεις που έχω προετοιμάσει και εισηγούμε να τις κάνουμε στην αρχή μιας νέας γνωριμίας. Η πρώτη ερώτηση: αυτό που κάνουμε τώρα είναι φλερτ; ξεκαθαρίζω πως αυτό είναι φλερτ. Ναι, καλά ακούτε. Μπορεί εσείς να νομίζετε πως φλερτάρετε με ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό να σας άφησε επίτηδες να νομίζετε πως φλερτάρετε, να σας έχει προσκαλέσει για έξοδο, να έχει κάνει μάτς με το προφίλ σας στην εφαρμογή γνωριμιών, αλλά παρόλα αυτά να μην θεωρεί την επαφή σας φλερτ. Είναι περίεργο, αλλά στη δικιά μας κουλτούρα αρκετοί άνθρωποι θεωρούν τροπιαστικό να φλερτάρουν ή να παραδέχονται τις φλερταριστικές προθέσεις τους. Είναι δηλαδή κομπλεξικοί. Δηλαδή έχουν κολλήματα. Δηλαδή δεν είναι καλά με τον εαυτό τους. Ή ίσως, ακόμη πιο πιθανόν από το να είναι κομπλεξικοί, είναι το να μην θέλουν να αναλάβουν καμία ευθύνη απέναντι στο φλερτ που κάνουν και στο άλλο πρόσωπο και να μην θέλουν να ονοματίσουν την προσέγγιση τους φλερτ γιατί αν την ονοματίσουν φλερτ αυτομάτως θα αναλάβουν και κάποιες ευθύνε. Για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει απλώς να κάνει σεξ και μετά να την κάνει με ελαφρά αλλά να έχει μια ενισχυμένη σεξουαλική εμπειρία θα μας αφήσει να νομίζουμε πως φλερτάρει να αναπτύξουμε προσδοκίε, ώστε όταν θα κάνουμε σεξ να δώσουμε περισσότερη ψυχή και το σεξ αυτό να είναι καλύτερο, να έχει δηλαδή μια ενισχυμένη σεξουαλική εμπειρία. Αν κάποιο δεν ονομάζει φλερ την επικοινωνία μα και δεν ονομάζει ραντεβού τη συνάντησή μα, he doesn't mean business. Or she doesn't mean business. Θέλει απλώ να παίξει. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Είναι κόλπο που κάνουν οι παίχτες και οι παίχτριες να αφήνουν την εντύπωση πως φλερτάρουν, να αφήνουν τα θύματα τους να αναπτύξουν προσδοκίες για δημιουργία σχέσης, ούτω ώστε να πάρουν ναρκισιστική τροφοδοσία μέσα από τα συναισθήματα και το φλερτ που θα τους κάνει το θύμα τους και όταν θα φτάσουν στο κρεβάτι το θύμα τους να κάνει πιο θερμό σεξ. Γιατί ναι, όταν έχεις συναισθήματα, όταν αρχίζεις να καλλιεργείς συναισθήματα, όταν έχεις ρομαντικές προσδοκίες, αφήνεσαι πιο πολύ στο σεξ και γίνεται καλύτερο το σεξ. Καλύτερο για τον παίχτη, καλύτερο για την παίχτρια, τους ανθρώπους που θέλουν να τριγίσουν τα συναισθήματα των άλλων και να πάρουν ναρκισιστική παροχή και τροφοδοσία από τους άλλους χωρίς καμία ευθύνη. Άρα, ...ρωτάμε από την αρχή τώρα εμείς οι δύο φλερτάρουμε, με φλερτάρεις... ...μου λες να πάμε για φαγητό, γιατί με φλερτάρεις... ...μου γράφεις επειδή σου αρέσω και με φλερτάρεις... ...κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και σε γυναίκες κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις... ...όχι μόνο σε άνδρες γιατί ξαναλέω αυτό που λέω συχνά... ...δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι παίχτες... ...δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι κύβδυλοι και ψεύτικοι μπορεί και γυναίκε να είναι εναρκή στι τρει και δόλειε. Άρα ρωτάμε από την αρχή αν αυτό που κάνουμε είναι φλερτ. Φυσικά εδώ μπορεί να μου πείτε, Ε, και αν ο άλλο μα πει ότι είναι φλερτ και μετά την κάνει με ελαφρά, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ναι, βεβαίω υπάρχει αυτή η περίπτωση. Βεβαίω υπάρχει περίπτωση κάποιο να μα πει ψέματα. Υπάρχει περίπτωση κάποιο να μα πει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Βεβαίω υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά η πλειονότητα των παιχτών και των παιχτριών, επειδή έχει καεί πολλέ φορέ η γούνα του στο παρελθόν από τι αντιδράσει των θυμάτων του, εάν του κάνουμε μια πολύ ξεκάθαρη και ευθεία ερώτηση, αν αυτό τώρα είναι φλερτ, το πιο πιθανό είναι να δυσανασχετήσουν, να μην απαντήσουν ή να πούν δεν είναι φλερτ, προκειμένου. Να μην έχουν προβλήματα γιατί οι παίχτε και οι παίχτε δεν συνδέονται ουσιαστικά με τα θύματα του οι ναρκιστέ. Απλώ τριγάνε ευχαρίστηση, τριγάνε ειδονή, τριγάνε χαρά. Οπότε, αν εμεί με τι ερωτήσει μα τι ξεκάθαρες και επί τη ουσία του δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί σε αυτή τη γνωριμία και έχουμε σοβαρό σκοπό, και όταν λέμε σοβαρό σκοπό, να γνωριστούμε ουσιαστικά με τον άλλον και να φτιάξουμε μια σχέση αυθεντική και όχι απλώς να τσιλιμπουρδίσουμε για λίγο και μετά μην τον είδατε ή μην την είδατε, τότε με τις σοβαρές ερωτήσεις ένας χρόνιος παίχτης, μια χρόνια παίχτρια θα δυσανασχετήσει. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Ρωτούμε ξεκάθαρα τι ερωτικό προσανατολισμό έχει ο άλλος. Δηλώνουμε το δικό μας ερωτικό προσανατολισμό, ξεκαθαρίζουμε το δικό μας ερωτικό προσανατολισμό, και ρωτούμε τον ερωτικό προσανατολισμό του άλλου ανθρώπου. Αυτό φυσικά εμπίπτει και στο αν είναι φλερτ αυτό που κάνουμε ή όχι. Θα μπορούσε κάποιο να μου πει, μα είναι αχρίαστο να ρωτήσει αν κάποιο είναι straight όταν μα πει ότι κάνει φλερτ με μια γυναίκα, ή αν κάποια είναι straight όταν μα πει ότι κάνει φλερτ με έναν άντρα. Χρειάζεται όμω να το ρωτήσουμε και αυτό. Να πούμε για παράδειγμα, εγώ είμαι straight, εγώ είμαι gay, εσύ τι είσαι επειδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ετεροφιλόφιλοι, όμως παρουσιάζονται ως ετεροφιλόφιλοι, κρύβονται στην τουλάπα δηλαδή, είναι άνθρωποι ομοφιλόφιλοι που έχουν μέσα τους εσωτερικευμένη ομοφοβία, οπότε δεν θέλουν να το παραδεχθούν στην κοινωνία και στον εαυτό τους πως είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να φλερτάρουν με πρόσωπα του αντίθετου φίλου, χωρίς να ξεκαθαρίζουν σε αυτό το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουν πώ είναι γκέοι, και αυτό για να δίνουν στην κοινωνία την εικόνα πως είναι straight χωρίς να είναι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχεται και μας φλερτάρει και βγαίνει ραντεβού μαζί μας και πηγαίνει σε πάρτι μαζί μας και έχει κοινωνικές εξόδους μαζί μας και στέλνει και κάποια μηνύματα. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται ερωτικά για εμάς, αλλά να βγαίνει ραντεβού μαζί μας προκειμένου να δείχνει ότι προσπαθεί να κάνει μια σχέση με ένα πρόσωπο το αντίθετου φίλου. Έτσι, εμείς είναι πολύ βασικό να δηλώσουμε το δικό μας ερωτικό προσανατολισμό. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να φλερτάρουμε με ανθρώπους που δεν ταιριάζουν οι ερωτικοί μας προσανατολισμοί. Δηλαδή μια uh, straight γυναίκα δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να φλερτάρει με μια gay γυναίκα ή ένα straight άντρα να φλερτάρει με μια gay γυναίκα και ούτω καθεξής. Δηλώνουμε το δικό μας ερωτικό προσανατολισμό και ρωτάμε ξεκάθαρα τον ερωτικό προσανατολισμό του άλλου. Και αν ο άλλος ενοχληθεί επειδή εμείς ρωτάμε ξεκάθαρα τον ερωτικό του προσανατολισμό μετά που έχουμε δηλώσει το δικό μας, κάτι παϊχεί. Κάποιο ο οποίος είναι σίγουρος για τον ερωτικό του προσανατολισμό και δεν έχει κολλήματα και δεν διαπνέεται από ομοφοβία, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να πει ναι είμαι straight ή ναι είμαι gay. Ξεκάθαρα. Γιατί μπορεί να συμβεί πολλέ φορέ κάποιο ο οποίο είναι γκέι, άνδρα ή γυναίκα, αλλά έχει όπω είπα και προηγουμένω εσωτερικευμένη ομοφοβία, είναι στην τουλάπα, μπορεί να φλερτάρει με ένα πρόσωπο του ίδιου φίλου και να το παρουσιάζει ω φιλία ή ω μια πολύ καλή γνωριμία. Και να προσποιείται τον φίλο ή τη φίλη, ενώ στην ουσία έχει ερωτικά σεξουαλικά συναισθήματα. Άρα χρειάζεται να ξεκαθαρίζουμε αν ο ερωτικός προσανατολισμός ο δικός μας ταιριάζει με τον ερωτικό προσανατολισμό του άλλου. Δηλαδή αν είμαστε εμείς ετεροφιλόφιλες γυναίκες ότι βγαίνουμε με έναν ετεροφιλόφιλο άνδρα ή αν είμαστε ομοφιλόφιλες γυναίκες ότι βγαίνουμε όντω με μια ομοφιλόφιλη γυναίκα ή αν είμαστε ετεροφιλόφιλοι άνδρες ότι βγαίνουμε όντω με μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα, στο τρίτο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ρωτάμε ξεκάθαρα αν ο άλλος είναι single, αν είναι ελεύθερος, αν είναι ελεύθερη, αν είναι διαθέσιμος. Ξεκαθαρίζουμε πώς εμείς είμαστε single και ενδιαφερόμαστε να κάνουμε γνωριμία με κάποιον ή κάποιαν που να μην είναι δεσμευμένος, δεσμευμένη ή παντρεμένος, παντρεμένη. Ρωτάμε ξεκάθαρα. Είμαι single. Εσύ... Η απάντηση «it's complicated» είναι περίπλοκο, δεν είναι αποδεκτή απάντηση. Μερικοί θυμάστε που γράφουν στα στάντους του παλιότερα, δεν ξέρω τώρα στα κοινωνικά δίχτυα συνεχίζει ο κόσμος και γράφει την κατάσταση του αν είναι single, παντρεμένος, διαζευγμένος, χείρος, χείρα, δεν ξέρω εγώ τι. Παλιά κάποιοι έγραφαν «it's complicated», προσωπική κατάσταση είναι περιπλεγμένο. Το περιπλεγμένο δεν είναι αποδεκτή απάντηση, ούτε το «είμαι σε νεκρό γάμο», Είμαι σε διάσταση αλλά ζούμε στο ίδιο σπίτι για χάρη των παιδιών. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, το 61ο, πολύ συχνά παντρεμένοι άνθρωποι λένε ψέματα ότι και καλά ο γάμος τους είναι νεκρός ή ότι είναι σε διάσταση αλλά ζουν στο ίδιο σπίτι για χάρη των παιδιών, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ένα γάμο κανονικό. Και μόνο οι ίδιοι λένε πω είναι σε διάσταση. Το τέρι του δεν έχει καμία ιδέα για το ότι είναι σε διάσταση, για το ότι ο γάμο είναι νεκρό και για το ότι αυτοί τσιλιμπουρδίζουν δεξιά και αριστερά και προσπαθούν να δημιουργήσουν εξωσυζυγικέ ή παράλληλε σχέσει. Πάμε τώρα στο τέταρτο ερώτημα. Αν ο άλλο μα πει ότι είναι σύγκολ, ρωτάμε για τι συνθήκε διαβίωση που έχει. Αν μένει μόνος, αν μένει μόνη, και αν ζει με άλλα πρόσωπα, ποια είναι τα πρόσωπα αυτά και τι σχέση έχει μαζί τους. Υπήρξαν περιστάσεις που ένας ή μια απλός ή απλή συγκάτοικος ήταν η γυναίκα τους ή ο άντρας τους. Και υπήρξαν και περιστάσεις που η δήλωση μένω στους γονείς μου σημαίνει μένω με τον άντρα μου ή μένω με τη γυναίκα μου. Είναι σημαντικό να μπορούμε να επισκεφτούμε το χώρο που διαμένει ένα πρόσωπο για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε σχέση μαζί του. Ακούω συχνά περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζουν κάποιον, γνωρίζουν κάποιαν, μπορεί να συναντηθούν σε κάποιο απομονωμένο καφέ ή σε κάποιο στέκι απόμερο, να πιούν ένα καφέ, να φάνε ένα φαγητό, να πιούν ένα ποτό, να πει... Ο άλλος ξέρει εγώ μένω με τη μάνα μου που είναι γριά και χιάνια και δεν μπορώ να σε πάρω στο σπίτι ή μένω μακριά από εδώ και επειδή είναι οι πρώτες μας συναντήσεις λέω να, να μην σε βάλω σε κόπο να οδηγήσει ή να έρχομαι να σε παίρνω ξέρω εγώ μια ώρα απόσταση και να σε φέρνω πίσω και λοιπά οπότε ας βρεθούμε εδώ στη γειτονιά σου, εδώ στην περιοχή σου να γίνουν οι συναντήσεις σε χώρο α, απόμερο, σε χώρο κοντά στο σπίτι του προσώπου που δέχεται κοροϊδία να γίνονται επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων κλπ. Στην ώρα που βολεύει το πρόσωπο που το παίζει σύγκολο ενώ δεν είναι. Και μετά όταν προχωρήσει η γνωριμία. Και όταν προχωρήσει η σχέση. Μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες να καταλάβει αυτός που δέχθηκε κοροϊδία. Ότι το πρόσωπο με το οποίο φλέρταρε και έκανε σχέση κλπ. Και, και, και σεξου και όλα τα παρελκόμενα δεν είναι σύγκολο. Ήταν όλο τον καιρό παντρεμένο ή συζούσε με άλλον άνθρωπο και έλεγε ψέματα. Άρα ρωτάμε για τις συνθήκες διαβίωσης και προτού αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε σχέση, εφόσον θέλουμε να κάνουμε μια σχέση με γερά θεμέλια και αυθεντική σχέση δύο ανθρώπων που είναι και οι δύο ξεκάθαροι και οι δύο single και οι δύο διατεθειμένοι να δώσουν και να πάρουν, να δοθούν, δεν προχωρούμε στη σχέση αν δεν δούμε πού μένει αυτό το πρόσωπο. Πάμε τώρα στο, στο πέμπτο ζήτημα για το οποίο ρωτούμε και κάνουμε δύσκολε ερωτήσει. Ρωτούμε για το ερωτικό παρελθόν του άλλου προσώπου. Δεν ρωτούμε λεπτομέρειε, στάσει, καταστάσει και προσωπικά στοιχεία, αριθμού, ταυτότητα τηλεφώνων, ονόματεπώνυμα προηγούμενων συντροφών. Αλλά ρωτούμε τι έχει βιώσει στην ερωτική του ζωή ο άνθρωπο αυτό που μα φλερτάρει τώρα και τι μαθήματα έχει πάρει από αυτά που έχει βιώσει. Εφόσον έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε όντως φλερτάρει μαζί μας, όντως έχει έναν ερωτικό προσανατολισμό που κάνει μάτσο με το δικό μας, είναι όντως single, όντως μένει μόνος του κλπ, ρωτάμε τι ερωτικό παρελθόν έχει. Μπορούμε να μάθουμε και να καταλάβουμε πολλά για έναν άνθρωπο από τον τρόπο που μιλάει για το παρελθόν του. Αν μιλάει με σεβασμό για προηγούμενους συντρόφους, αν έχει εξήγηση για το γιατί πήγαν χι προηγούμενες σχέσεις, αν έχει εξήγηση για το γιατί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν μόνος ή μόνη και πώς το διαχειρίστηκε, γιατί για παράδειγμα είχε σχέση με έναν παντρεμένο με μια παντρεμένη, πώς το βίωσε και τι μαθήματα πήρε από αυτό, πώς τελείωσε ένας γάμος που είχε, αν ήταν δύσκολος ο χωρισμός, εύκολος ο χωρισμός, ποια λάθη είχε κάνει ο ίδιος στο παρελθόν, η ίδια στο παρελθόν και τι έχει καταλάβει. Κόκκινη σημαία και κόκκινο καμπανάκι είναι κάποιο να μιλάει απαξιωτικά για προηγούμενε συντρόφου, προηγούμενου συντρόφου, να μιλάει με μισανδρισμό για προηγούμενου συντρόφου άνδρες, με μισογενισμό για προηγούμενε συντρόφου γυναίκε, να λέει κάποιε εξηγήσει για το γιατί πήγαν οι σχέσει του Χ ή τελείωσαν οι σχέσει οι οποίε να μην κάνουν νόημα και να μην αναλαμβάνει καμία απολύτω ευθύνη για τις σχέσεις του στο παρελθόν. Δηλαδή, ακόμη και αν ένα άνθρωπο έρθει και μα πει σε μια συνάντηση που έχουμε, σε ένα ραντεβού και πει κατά διάρκεια του φλερτ, και πει, ξέρει, εγώ στο παρελθόν έχω κάνει σχέσει οι οποίε είχαν πολλά κοινά μεταξύ του. Σε όλε μου τι σχέσει, για παράδειγμα, υπήρξα δουλοπρεπή. Υπήρξα συνεξαρτόμενη ή συνεξαρτόμενο. Ήμουν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ζητούσα πολλά από τι σχέσει μου. Γιατί μεγάλωσα με συναισθηματική παραμέληση από τους γονείς μου. Είχα μεγάλο πρόβλημα αυτοεκτίμησης. Οπότε συνειδητοποιώ ότι επέλεγα ανθρώπους που τέριαζαν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσα με τους γονείς μου και με τους δασκάλους μου και με τους ενήλικες στην παιδική μου ηλικία και ένιωθα έλξη προς ανθρώπους οι οποίοι με απέρριπταν. Όπω είμαι μαθημένο, όπω είμαι μαθημένη, όπω ήμουν μαθημένο, όπω ήμουν μαθημένη. Σε κάποια φάση δεν άντεξα άλλο να πηγαίνω από τη μια αποτυχία στην άλλη. Οπότε αναγκάστηκα να δουλέψω με τον εαυτό μου, να βρω επιτέλου τι μου συμβαίνει. Ανακάλυψα την ψυχοεκπαίδευση, ανακάλυψα την ψυχοθεραπεία και άρχισα να κάνω πνευματικό αγώνα. Και συνειδητοποιώ όλα τα λάθη που είχα κάνει στο παρελθόν και τι λαθασμένε επιλογέ αλλά και τις στιγμές αντιδραστικής βιότητας, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχα το θάρρος να επιλύνω τα προβλήματα όταν αυτά συνέβαινα, για το γεγονός ότι έβαζα πράγματα κάτω από το χωλί, για το γεγονός ότι έδειξα ανοχή σε πράγματα που είναι αντίθετα με τις αρχές μου και ό,το καθεξής. Παίρνω τη δική μου ευθύνη για τα δικά μου λάθη, ο άλλος είναι όπως είναι, εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να μην επέτρεπα του ανθρώπου που επέτρεψαν να μπουν στη ζωή μου, είχα και εγώ τα δικά μου ελαττώματα, είχα και εγώ τα δικά μου κενά, είχα και εγώ τα δικά μου σκοτάδια για να μπλέκω με τέτοιου ανθρώπου. Έχω συνειδητοποιήσει τα λάθη μου. Ο Θεό να του ελεήσει αυτού του ανθρώπου που έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν και που ταλαιπωρηθήκαμε αντάμα ίσω. Και πλέον έχοντα κάνει δουλειά με τον εαυτό μου, επιθυμώ, προσδοκώ και προσπαθώ να έχω πλέον μια υγιή σχέση, γιατί μπορεί ένα άνθρωπο. Να μην είχε ποτέ μια υγιή σχέση στη ζωή του. Και εδώ που τα λέμε, αν κάποιο έχει μια υγιή σχέση, θα έρθει τώρα, σε ποια ηλικία είμαστε, ξέρω εγώ, αν εμεί που φλερτάρουμε είμαστε 40 ή 50 ή 60, θα είναι σύγκολο σε αυτή την ηλικία, εφόσον είχε υγιή σχέση και θα φλερτάρει μαζί μα. Θα είναι με την υγιή σχέση του, με την υγιή σχέση τη. Οπότε από μια ηλικία και μετά, είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι που θα συναντήσουμε κουβαλούν ναυάγια στην ερωτική του ζωή και στην προσωπική του ζωή. Το θέμα είναι τα αντιλαμβάνονται αυτά τα ναυάγια. Έχουν αυτογνωσία και αυτεπίγνωση σε σχέση με τα ναυάγια του, με του γάμου του που δεν πήγαν καλά, με τι σχέσει του που δεν πήγαν καλά. Συνειδητοποιούν τι έκαναν λάθο. Έχουν λάβει μέτρα ώστε να μην το επαναλάβουν. Έχουν αυτογνωσία. Έχουν αυτεπίγνωση. Μάλιστα, άρα είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το ερωτικό παρελθόν του άλλου. Και αν ο άλλο δεν θέλει να μιλήσει για το ερωτικό του παρελθόν, και αν αντεπιτίθεται και μα λέει τι είναι αυτέ οι ερωτήσει που κάνει, και αυτέ οι ερωτήσει είναι πολύ αδιάκριτε και δεν σε τιμά αυτό που κάνει, τότε σημαίνει πω αυτό ο άνθρωπο δεν κάνει για μια υγιή σχέση. Δεν θέλει να επικοινωνεί ουσιαστικά τεστάρουμε με αυτές τις ερωτήσεις και τη διάθεση επικοινωνίας που έχει ένας άνθρωπος και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που έχει ένας άνθρωπος. Γιατί ένας άνθρωπος χωρίς δεξιότητες επικοινωνίας δεν είναι σε θέση να κάνει σχέση. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι καθώς εξηγώ τις ερωτήσεις μου έρχονται στο μυαλό διάφορα webinars που έχουμε κάνει στο κανάλι μας στη συμμετοχή στο τρίτο επίπεδο, τα οποία υπάρχουν ηχογραφημένα το θεωρητικό μέρος αυτών του webinars σε ένα playlist το οποίο θα παραθέσω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και υπάρχουν τρία webinars για την επικοινωνία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά να τα ακούσει κάποιος, να πάρει σημειώσεις, να κάνει τις ασκήσεις που είπαμε στα webinars και να βελτιωθεί στην επικοινωνία. Εάν κάποιος θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο, πρέπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι, να μπει στη συμμετοχή στο τρίτο επίπεδο και πάνω, όπου θα έχει και πολλά άλλα προνόμια. Δεν είναι η ώρα τώρα στο podcast να σας πω τα προνόμια της συμμετοχής. Στο κανάλι μας στο YouTube όμως, όταν πάτε στην καρτέλα συνδρομή, μπορεί κάποιος να βρει το playlist, το οποίο έχει τίτλο «Μονταρισμένα ηχητικά αποσπάσματα από τα webinars» και το οποίο περιέχει αυτή τη στιγμή 13 βίντεο από 13 διαφορετικά webinars, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Ηχογραφούμε το θεωρητικό μέρος του webinar κάθε φορά, ούτως ώστε όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω στο κανάλι μας της συνδρομής, να μπορούν να ξαναεπισκέπτονται αυτά τα webinars, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν επανάληψη σε αυτά που μάθαμε. Υπάρχει το webinar το δικτυακό εργαστήριο για τη συνεξάρτηση, υπάρχει το webinar για την εσωτερική κινητοποίηση ώστε να ξεπεράσουμε την μαθημένη αβοηθησία. Υπάρχει το webinar για το πώς να μην γίνω τοξικός. Υπάρχει για το webinar για την αυτοσυμπόνια και αυτοαγάπη, τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας. Υπάρχει το webinar για τον αρκισισμό. Το webinar για τη συνεξάρτηση και το ασφαλές δεσμού το webinar για την απόφαση και την εφαρμογή του Σωτήριου No Contact, το webinar για το Grey Rock και το Low Contact, τα τρία webinar για την επικοινωνία, το webinar με θέμα πώς καυγαδίζουμε υγιώς, παθητική επιθετικότητα και χειριστικότητα και το webinar που κάναμε πριν λίγες μέρες, στις 15 Ιουνίου 2024, ένα εξαιρετικό webinar για το πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου ώστε να μην καταντήσουν βορρά των αρκίσων. όπως είπα και προηγουμένως, για να έχει κάποιο πρόσβαση στο playlist, το οποίο θα περιλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, πρέπει να βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω. Άμα πατήσετε πάνω στο playlist θα σας δώσει οδηγίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έκτη δύσκολη ερώτηση που κάνουμε. Ζητάμε διαζώσης συνάντηση πρωτού προχωρήσουμε σε ερωτολογίες θεωρώ δεδομένο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι περισσότερες φλερταριστικές κουβέντες γίνονται μέσω διαδικτύου. Μέσω messengers, μέσω ηχητικών κλήσεων, μέσω μηνυμάτων, μέσω sexting. Θεωρώ ότι αν έχουμε σοβαρό σκοπό για τον εαυτό μας, εάν έχουμε σοβαρό σκοπό για δημιουργία πραγματικής, υγιούς, αυθεντικής ερωτικής σχέσης, δεν προχωρούμε σε ερωτολογίε πρωτού έχουμε διαζώσει συνάντηση. Και αν ο άλλο αρνείται τη διαζώσει συνάντηση, τότε κόβουμε την επικοινωνία. Ξέρω ότι ακούγεται σκληρό αυτό που λέω. Ξέρω ότι πολλοί θα μου πείτε, μα έτσι δεν θα βρούμε κανένα ραντεβού και έτσι δεν θα συναντήσουμε κανέναν και καμία και δεν θα κάνουμε σχέση. Ναι, δεν θα συναντήσει κανέναν και καμία ο οποίο θέλει απλώ να ερωτολογεί και να φτιάχνεται και να σε παρατήσει συναισθηματικά απογοητευμένο και απογοητευμένη μετά, δεν θα συναντήσεις κανέναν και καμίαν που είναι παντρεμένη και παίζουν παιχνίδια, δεν θα συναντήσεις κανέναν και καμίαν μπαίχτρια. Έχεις όμως πολλές πιθανότητες να συναντήσεις κάποιον ο οποίος να είναι εξίσου σοβαρός ως προς την πρόθεση δημιουργίας υγιούς ερωτικής σχέσης με εσένα. Άρα ζητάμε διαζώση συνάντηση προτού προχωρήσουμε σε ερωτολογίες. Το έβδομο σημείο Ζητάμε από την αρχή μιας επικοινωνίας μέσω διαδικτύου βιντεοκλήση. Να δούμε τον άλλον σε βίντεο πώς είναι, ποιος είναι, αν είναι αυτός που λέει πώς είναι και τι demeanor έχει, τι παρουσιαστικό έχει και τι γλώσσα σώματος έχει και τι βλέμμα έχει και τι ύφος έχει. Δεν μένουμε απλώς στα γραπτά μηνύματα ή στις ηχητικές κλήσεις μέσω messenger. Επειδή θα πάμε τώρα και στο 8ο, που ζητούμε τον αριθμό του κανονικού κινητού του άλλου. Δεν μιλάμε με ανθρώπους που μας παίρνουν από απόκρυψη ή από ένα social και όχι από το κινητό τους. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν ολόκληρες ερωτολογίες, ερωτεύονται για μέρες, για εβδομάδες μέσω ενός messenger, μέσω μηνυμάτων και ηχητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων μέσα από τα μηνύματα του messenger, μέσω ξέρω εγώ ηχητικών κλήσεων από οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο και όχι από τον κανονικό αριθμό τηλεφώνου αυτό που χρησιμοποιεί ο άλλος άνθρωπος που θέλει να γνωρίσουμε. Εννοείται ότι κάποιο ο οποίο δεν είναι αυτό που λέει πως είναι και δεν είναι single δεν θα μας δώσει τον κανονικό του αριθμό. Εννοείται. Φυσικά δεν σημαίνει ότι όποιο μας δίνει τον κανονικό του αριθμό είναι όντω single, αλλά είναι σημαντικό να ζητήσουμε και να έχουμε τον κανονικό αριθμό κινητού του άλλου και να τον χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό κινητού. Πάμε στο ένα το σημείο. Δίνουμε σημασία σε αναπάντητες κλήσεις και αναπάντητα μηνύματα. Εάν κάποιος είναι όντω single και όντω he or she means business, αν είναι σοβαροί και θέλουν όντω να φτιάξουν μια υγιή ερωτική σχέση, δεν θα αφήσουν αναπάντητη τη τηλεφωνική κλήση ή μήνυμα μεγάλα κενά στην επικοινωνία μπορεί κάλλιστα να σημαίνουν πως ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και νομίζουμε πως φλερτάρουμε δεν είναι σύγκολ ή παίζει και αλλού. Και σίγουρα δεν μας σέβεται και δεν μας εκτιμάει ώστε να μας λέει την αλήθεια. Πολλές φορές στην αρχή μιας γνωριμίας ακούω και από άνδρες και από γυναίκες ότι δεν κάνουν ιδιαίτερες απαιτήσει για να μην φοβηθεί και να φύγει. Ποιος θα φοβηθεί και θα φύγει όταν κάνουμε ιδιαίτερες απαιτήσει, αυτός ο οποίος θέλει να μας κοροϊδέψει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος και θέλει όντω να δημιουργήσει μια σοβαρή σχέση και δεν είναι κακό και δεν είναι ντροπή να θέλει κάποιο μια σοβαρή σχέση γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή. που Οι άνθρωποι ντρέπονται να πούν ότι εγώ θέλω μια σοβαρή σχέση. Εγώ θέλω μια μονογαμική σχέση. Ντρέπονται να το πούν γιατί θα του κοροϊδέψουν. Θα του κοροϊδέψουν θα πούμε: Εσύ δεν είσαι μοντέρνο, δεν είσαι πολύ δεν είσαι πολύ ερωτικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ντροπή να θέλει μια σοβαρή σχέση. Δεν είναι ντροπή να είσαι σοβαρό άνθρωπο. Δεν είναι ντροπή να είσαι μονογαμικό. Ο τέμπορα, ο μόρε, ο ήθη, ο κερί. Ο κερί, ο ήθη. Πάμε τώρα στο δέκατο ερώτημα καυτό ερώτημα. Ρωτάμε ξεκάθαρα αν αυτό το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε μας είπε πως είναι σύγκολ και ούτω καθεξής, είναι μονογαμικό πρόσωπο ή όχι. Ναι, χρειάζεται να το ρωτήσουμε. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε μονογαμικοί, έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε εγώ είμαι μονογαμικός άνθρωπος, εσύ είσαι μονογαμικός ή δεν είσαι. Καλύτερα να μην πούμε Εγώ με μονογαμικό από την αρχή, να ρωτήσουμε αν ο άλλο είναι μονογαμικό. Γιατί αν προκαταβάλουμε από την αρχή ότι εμεί είμαστε μονογαμικοί, αν ο άλλο θέλει να παίξει μαζί μα, μπορεί να απαντήσει ναι και εγώ με μονογαμικό, για να μα κάνει καθρέφτισμα αυτού που θέλουμε και να μα ξεγελάσει. Οπότε ρωτάμε αν είναι μονογαμικό ή όχι. Και αν μα πει ότι έχει απατήσει στο παρελθόν, ρωτάμε κάτω από ποιε συνθήκε έχει απατήσει και τι απόψει έχει για την αμπιστία. Γιατί όπω έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια του podcast που μιλήσαμε για την απιστία, είναι πολύ διαφορετικό κάποιο να απαντήσει ενώ βρίσκεται σε μια κακή σχέση και εκ των υστέρων να βιώνει με ντροπή και με ενοχέ το γεγονό ότι απάτησε και να έχει πάρει μια πολύ σοβαρή απόφαση ότι δεν θέλει να απαντήσει ξανά ή να απιστήσει ξανά και πολύ διαφορετικό κάποιο να το έχει συνήθεια να πατάει. Άρα ρωτάμε τον άλλο ξεκάθαρα αν είναι μονογαμικό ή όχι. Και ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι αν μα πει ότι είναι μονογαμικό, ότι όντω είναι, αλλά κάνουμε την ερώτηση. Πάμε τώρα στην εντέκατη ερώτηση. Τι είδου σχέση, σχέση ψάχνει, Ρωτάμε, τι είδου σχέση ψάχνει αυτό ο άνθρωπο. Αν ψάχνει σχέση αποκλειστική, μονογαμική ή ανοιχτή, ελεύθερη σχέση. Ίσως αυτή η ερώτηση να πρέπει να γίνει πριν από την προηγούμενη. Δηλαδή πρώτα να ρωτήσουμε τι είδου σχέση ψάχνει κάποιο, αν ψάχνει αποκλειστική μονογαμική σχέση ή ανοιχτή ελεύθερη και μετά να ρωτήσουμε αν είναι μονογαμικός ή όχι. Αν εμεί θέλουμε μια σχέση αποκλειστική, μια σχέση μονογαμική, και ο άλλο μα πει ότι ψάχνει μια ανοιχτή ελεύθερη σχέση, τότε ξέρουμε ότι δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Άρα δεν προχωρούμε τη γνωριμία. 12. Σημείο Ρωτάμε για το τι σχέδια έχει για το μέλλον του στην προσωπική του ζωή. Αν σκέφτεται στο μέλλον, για παράδειγμα, το γάμο ή και τη δημιουργία οικογένεια, και αν τα σκέφτεται κάτω από ποιε προποθέσει. Είναι δόκιμο να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Ειδικά εάν εμεί είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μα ότι θέλουμε όταν βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο για μας, να προχωρήσουμε σε δημιουργία γάμου και δημιουργία οικογένειας. Αν το θέλουμε αυτό και ο άλλος δεν το θέλει, δεν ταιριάζουμε για να είμαστε μαζί. Πρέπει να έχουμε παρόμοια θέλω, τα ίδια θέλω ουσιαστικά, παρόμοιες συνήθειες και τα ίδια θέλω. Λοιπόν, 13. Ρωτάμε αν αυτή την περίοδο φλερτάρει και με άλλα πρόσωπα και αν μας πει ότι φλερτάρει με άλλα πρόσωπα αυτή την περίοδο, ρωτάμε αν θα ήταν ανοιχτό ή ανοιχτή στο να φλερτάρει μόνο μαζί μας μέχρι να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε σχέση. Δεν γνωρίζω για σας, αλλά εγώ προσωπικά δεν γουστάρω να φλερτάρω, δεν γούσταρα τότε που ήμουν σύγκολη, να φλερτάρω με έναν άνθρωπο ο οποίος παράλληλα φλερτάρε και με άλλες γυναίκες. Δεν ένιωθα καλά. Ούτε εγώ ίδια προσωπικώ ένιωθα καλά να φλερτάρω με έναν άνθρωπο και παράλληλα να φλερτάρω και με άλλους. Γιατί νιώθω ότι δεν δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή και τον απαιτούμενο σεβασμό στο ένα πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε. Φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο, αν δούμε ότι μας κάνει προχωρούμε και ότι του κάνουμε και μας θέλει και το θέλουμε, προχωρούμε, αν όχι σταματούμε και μετά φλερτάρουμε με άλλους ανθρώπους. Είναι θέμα προτίμησης. Εάν εμείς θέλουμε να φλερτάρουμε αποκλειστικά, το ρωτάμε και παίρνουμε και απάντηση. Και καλύτερα πρώτα να κάνουμε την ερώτηση και μετά να θέσουμε τη δική μας θέση, γιατί ξαναλέω μπορεί κάποιος προκειμένου να μην χάσει την ευκαιρία να μας τριγήσει και να μας γλεντήσει, να μας πει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Πάμε τώρα στο 14ο ερώτημα. Ρωτάμε αν έχει ήδη παιδιά και τι σχέση έχει με τα παιδιά που έχει, αν έχει ήδη παιδιά. Ρωτάμε αν θέλει στο μέλλον να αποκτήσει παιδιά και κάτω από ποιε προποθέσει. Αν εμεί θέλουμε παιδιά, είναι σημαντικό να τα φτιάξουμε με έναν άνθρωπο που επίση θέλει παιδιά. Αν εμεί δεν θέλουμε παιδιά, είναι σημαντικό να τα φτιάξουμε με έναν άνθρωπο που επίση δεν θέλει παιδιά. Αν εμεί δεν θέλουμε παιδιά, αλλά δεν θα μα ενοχλούσε ο άλλο να έχει παιδιά, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είδου σχέση έχει με τα παιδιά του κάποιο. Και πάμε και στο επόμενο, στο 15. Αν ο άνθρωπο που γνωρίζουμε είναι διαζευγμένος ή διαζευγμένη, ρωτάμε τι είδου σχέσει έχει με τον ή την πρώην και αν υπάρχουν ανοιχτοί πόλεμοι ή εκκρεμότητε. Επειδή σε καμία απολύτω περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να τα φτιάξουμε με έναν άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται σε έναν ανοιχτό πόλεμο με τον ή την πρώην του και μπλέκονται και παιδιά σε αυτή την ιστορία. Σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι το βίντεο που έχει τίτλο Έκανε σχέση με άνδρα που έχει ανήλικο παιδί με πρώην σύντροφο ναρκισίστρια. Good luck. Το σύνδεσμα αυτού του βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου και θα καταλάβετε για ποιο λόγο λέω ότι χρειάζεται να ρωτήσουμε αν έχει ήδη παιδιά και τι σχέση έχει με αυτά τα παιδιά και αν είναι διαζευγμένος ή διαζευγμένη για το τι σχέσεις έχει με τον ή την πρώην και αν υπάρχουν ανοιχτοί Σημείο 16, ερώτημα 16. Ρωτάμε, τι άποψη έχεις για τους ψυχολόγους και την ψυχοθεραπεία. Εσύ έχεις κάνει ψυχοθεραπεία ή θα έκανες θεραπεία ζευγαριού στο μέλλον αν εμείς γίνουμε ζευγάρι και υπάρχουν προβλήματα. Αυτό το ερώτημα το έχω πάρει από ένα άρθρο που είχα διαβάσει παλιότερα στο CNN από την κόρη της Dr. Ruth, μια πολύ, μιας πολύ γνωστής Αμερικανίδα ειδικού επί του σεξ, η οποία έλεγε η κόρη τη ότι η μάνα τη τη έλεγε όταν βγαίνει on a blind date, σε ένα πρώτο ραντεβού, όταν βγαίνει σε ένα τυφλό ραντεβού, σε ένα πρώτο ραντεβού, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε αυτή την ερώτηση. Τι γνώμη έχει για του ψυχολόγου, και α σου πει η ψυχολόγη είναι αχρίαστη και είναι για να μα τρώνε τα λεφτά μα, σηκωφύγε. Αν σου πει πως ναι, εγώ Πιστεύω πως είναι χρήσιμη η ψυχοθεραπεία. Εκτιμώ την ψυχολογία και έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι καλό σημάδι. Αν μα πει ότι εγώ δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, ρωτάμε. Αν γίνουμε ζευγάρι, βρε παιδί μου, και σε κάποια φάση έχουμε ένα πρόβλημα, θα ήσουν ανοιχτό το να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Αν μα πει όχι, πω, 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 εγώ μακριά από του ψυχολόγου, οι ψυχολόγοι χωρίζουν τα ζευγάρια, αυτό πάλι είναι αρνητικό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από την αρχή αν ένας άνθρωπος είναι ανοιχτό στο να δεχθεί τη βοήθεια της επιστήμης. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει κοινωτική ζωή και ένα ζευγάρι το οποίο ξεκινάει μια σχέση και μια σχέση η οποία μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία οικογένειας δεν έχει άλλες πηγές συμβουλευτικής Επίλυση αποριών και επίλυση προβλημάτων πέρα από τι πηγέ της ψυχοθεραπευτικής. Εάν ζούσαμε σε μια κοινοτική ζωή, σε μια ζωή όπου όλοι ήταν αναμειγμένοι στι ζωέ όλων, θα υπήρχαν οι λεγόμενοι elders, οι γέροντε, οι... οι μεγαλύτεροι τη φυλή, οι πνευματικοί, οι παπάδε, που θα παρενέβαιναν για να βοηθήσουν ένα ζευγάρι. Στη σύγχρονη εποχή, χρειαζόμαστε να έχουμε κάποια διέξοδο όταν έχουμε προβλήματα και αν με ρωτάτε εμένα, πολύ καλύτερα να πάει ένα ζευγάρι να κάνει ψυχοθεραπεία με έναν καλό ψυχολόγο παρά να πάει να ακούσει τι θα πει ο ένας και ο άλλος ηλικιωμένο, απλώς και μόνο επειδή είναι μεγαλύτερη ηλικία ή τι θα πει ένας παπά ή ένας πνευματικός που η δουλειά του παπά και του πνευματικού δεν είναι να κάνουν ψυχοθεραπεία σε ένα ζευγάρι είναι εφόσον το ζευγάρι που πάει κοντά τους πιστεύει στο Θεό να τους δώσουν άφεση αμαρτιών μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Θεωρώ ότι είναι πολύ κακή ιδέα να παίρνουμε συμβουλές για το γάμο μας και να προσπαθούμε να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού σε έναν ιερέα. Σε έναν ιερέα που να είναι θεολόγος, σε έναν ιερέα που να είναι ακόμη και ψυχέτρος, ακόμη και ψυχολόγος ή συνάντηση με έναν ιερέα είναι... Για να μα κάνει το μυστήριο τη εξομολόγηση και να συγχωρηθούν οι αμαχτίε μα. Δεν είναι για να μα κάνει θεραπεία ζευγαριού. Και μιλάω και από το χώρο και από τη θέση του ότι είμαι κόρη ιερέω που είναι και εξομολόγο και θεολόγο και εξομολόγο. Δεν ξέρω τι κάνει ο πατέρα μου όταν πηγαίνουν ζευγάρια κοντά του, ή αν βλέπει ζευγάρια. Γνωρίζω πω κάποιοι πνευματικοί δεν βλέπουν ζευγαριά και δέχονται τα άτομα μόνα του για εξομολόγηση. Θεωρώ όμω ότι είναι επικίνδυνο να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού σε έναν παπά. Έστω και αν αυτό ο παπά είναι ψυχίατρο ή ψυχολόγο ταυτόχρονα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι δεν ταιριάζει η ιδιότητα του παπά, η ιδιότητα του θεολόγου, η ιδιότητα του ιεραίο με αυτήν του ιερεως με ζευγαριού. Γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια από έναν ειδικό, ο οποίο να μην είναι προκατηλημένο και να μην έχει μέσα στο μυαλό του ότι είναι αμαρτία να χωρίσει ένα ζευγάρι ή ότι πρέπει πάση θυσία να σώσουμε ένα γάμο γιατί ο γάμος έγινε από ένα μυστήριο και ούτω καθεξής τις απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος. Αν και υπάρχουν και ιερείς και πνευματικοί που έχουν πιο μοντέρνες απόψεις αλλά η πλειονότητα δεν έχει αυτές τις απόψεις. Πάμε στο 17ο ερώτημα. Ρωτάμε για τις βασικές αρχές και αξίες του ανθρώπου αυτού. Γνωρίζουμε τις δικές μας και ρωτάμε για τις αρχές του άλλου και διερευνούμε αν ταιριάζουμε τις δικές μας. Για παράδειγμα, αν εμείς είμαστε ενάντια στο μισογενισμό, ενάντια στο μισανδρισμό, ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στην ομοφοβία, ενάντια στη ρητορική μίσους, ενάντια σε θεωρίες συνωμοσία και παροχημένους τρόπους σκέψη δεν θα ταιριάξουμε με έναν άνθρωπο ο είναι μισογύνης, είναι μισανδρός, είναι ομοφοβικός, είναι συντηρητικός με τρόπους πολύ ατέριαστους με τη δική μας πιο α, προοδευτική άποψη. Είναι καλά οι αρχές και οι αξίες των ανθρώπων να ταιριάζουν. Άρα είναι ένα εξαιρετικό τέριασμα δύο συντηρητικοί άνθρωποι μαζί. Είναι εξαιρετικό τέριασμα δύο άνθρωποι που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες μαζί. Φυσικά δύο πολύ συντηρητικοί άνθρωποι μαζί δεν ούτε καν να φανταστώ πώ θα συμπεριφέρονται εάν κάνουν παιδιά και τι θα βιώσουν τα παιδιά του. Οι δύο άνθρωποι που είναι και οι δύο σεξιστέ, αν είναι μαζί δύο σεξιστές μπορεί να ταιριάζουν πάρα πολύ και να κάνουν και μια έντονη ψυχοπαθολογική σχέση και να έχουν και πολύ πάθος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά τα παιδιά τους, εάν κάνουν παιδιά, θα ζήσουν σε μία κόλαση. Οι δυο ομοφοβικοί άνθρωποι επίσης θα είναι πάρα πολύ καλό ζευγάρι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ καν τι είδους γονείς θα είναι, ειδικά αν τύχει, γιατί μία στις δέκα γεννήσεις τη χάνει να φέρει ένα παιδί που να είναι ομοφιλόφιλο, τι θα γίνει αν τύχει να γεννήσουν ένα παιδί ομοφιλόφιλο. Εάν εμείς είμαστε σίγουροι για το τι αρχές και αξίες έχουμε, κάνουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να σιγουρευτούμε ότι ο άλλος έχει ταύτιση αρχών και αξιών μαζί μας. Το 18ο σημείο ζητάμε από το άλλο πρόσωπο να μας ρωτήσει ό,τι θέλει. Από τις ερωτήσεις που θα μας κάνει ή από το αν θέλει να μας κάνει ερωτήσεις ή όχι θα καταλάβουμε πολλά. Κάποιος ο οποίος δεν έχει ερωτήσεις να κάνει, τι σημαίνει, τα ξέρει όλα, μήπως σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ή δεν θέλει να ξέρει ή δεν θέλει να μάθει πράγματα για μας για να μην ρωτήσουν κι εμείς τα αντίστοιχα για αυτόν ή για αυτήν. Πάμε τώρα στο 19ο σημείο. Η άρνηση να απαντήσει κάποιο σε κάποιε ερωτήσει και η αντίδραση του σε αυτέ τι ερωτήσει έχουν σημασία. Αν για παράδειγμα ρωτήσουμε, τι σχέδια έχει για το μέλλον σου, πώ βλέπει τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, θα ήθελε να έχει οικογένεια, θα ήθελε να έχει παιδιά, και μα αποπάρει και μα πει τι είναι αυτά που ρωτά. Θέλει να σου τάξω γάμο από το πρώτο ραντεβού και είσαι ελισσαγμένη για γάμο, και έτσι σε έμαθε η μάνα σου με το καλημέρα σας να ζητάς και τη φορολογική δήλωση του άλλου. Τέτοιε ερωτήσει σας που μας κάνει, τέτοια αντίδραση αν έχει. Τότε σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, τι σημαίνει, πείστε μου στα σχόλια τι σημαίνει. Εδώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή και στο τι ερωτήσεις κάνει κάποιος όπως είπα προηγουμένως και για παράδειγμα αν κάποιος κάνει ερωτήσεις οικονομικής φύσεως, και μας ρωτάει πώς θα βγάζουμε και αν έχουμε ακίνητα ή που περιουσία και κινητή περιουσία και αν κάνει ιδιαίτερε ερωτήσεις για την οικονομική μας κατάσταση. Αν εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ένα γάμο που να είναι βασισμένο στο οικονομικό συμφέρον, ναι προβληματιζόμαστε ή μια σχέση που να είναι βασισμένη στο οικονομικό συμφέρον. Άρα, οι ερωτήσεις που κάνει κάποιο επίσης, they speak volumes, λένε πάρα πολλά για αυτόν που τις κάνει. Το εικοστό σημείο είναι ότι αν κάποιο παρουσιάζεται too good to be true, πολύ καλό για να είναι αληθινό, όντω μπορεί να μην είναι αληθινό. Ένα αληθινό άνθρωπο θα έχει και λαττώματα. Ένα αληθινό άνθρωπο θα μα πει και τα λάθη του. Ένα αληθινό άνθρωπο θα σας στήσει. Μπορεί να, απαντήσει με έναν τρόπο που να μας προβληματίσει και να χρειαστεί να ρωτήσουμε μια άλλη ερώτηση και να δώσει μια άλλη απάντηση και μια άλλη ερώτηση και μετά να ξεκαθαρίσουμε ότι κατάλαβε τι του είπαμε και καταλάβαμε και τι μας απάντησε. Αν κάποιος είναι πολύ impeccable, άψοχος και τα λέει όλα ακριβώς όπως έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι πρέπει να τα πει, κρατάμε μια πισίνη γιατί μπορεί να προσπείται. Και μπορούμε να κρατήσουμε μία πισινή, πάμε τώρα στο 21ο σημείο, γιατί δεν υπάρχει καμιά διασύνη όταν δύο άνθρωποι υποτίθεται πως γνωρίζονται για να ζήσουν μια ζωή μαζί. Ανησυχούμε για την επίσπευση διαδικασιών γνωριμίας και την αντίδραση στην αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών. Δεν μας τρέχει κανένας ξωπίσου. Εάν όντω και οι δύο θέλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική σχέση, μια αυθεντική σχέση, μια σχέση ζωής, τότε καλά κάνουμε να πάρουμε όλο το χρόνο για να χτίσουμε γερά θεμέλια σε αυτή τη σχέση. Αν κάποιος θέλει πολύ γρήγορα να πάει η σχέση στα επόμενα επίπεδα και δεν θέλει να δίνει προσωπικές πληροφορίες, τότε ανησυχούμε. Και το τελευταίο σημείο που έχω σημειώσει είναι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να παρατηρούμε τη γλώσσα του σώματος του άλλου προσώπου, γι' αυτό και είναι απαραίτητη η βιντεοκλήση και η διαζώση στη συνάντηση, αλλά και τη δική μας γλώσσα σώματος να παρατηρούμε και να αφουγκραζόμαστε τον gut instinct μας, τη διέστηση μας και να κάνουμε τις ερωτήσεις που μας έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό τις οποίες μας τις κάνει τον gut instinct μας. Δικαιούμαστε να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει ντροπή στο να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Οι περισσότεροι από εμά, εάν κάνουμε μια αναδρομή στις αρχές μιας αποτυχημένης γνωριμίας, θα δούμε ότι το σώμα μας κλωτσούσε στις αρχές, μέσα μας κάτι μας έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά, τον κάτι μας αντιδρούσε, αλλά εμείς δεν δώσαμε καμία απολύτως σημασία. Ο χώρος από τον οποίο ξεκινούμε για να κάνουμε μια γνωριμία και να κάνουμε τις ερωτήσεις τις οποίες εισηγήθηκα σε αυτό το επεισόδιο του podcast, είναι ένας χώρος που συνοψίζεται στις εξής δηλώσεις. Ξέρω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου. Θέλω να φτιάξω, να μπω σε μια υγιή αυθεντική σχέση και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συμβιβαστώ. I mean business. Do you? Έχω σοβαρό σκοπό. Εσύ έχεις? Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις και τυχόν τραγελαφικές εμπειρίες που ίσως έχετε κάνοντας αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι απάντησαν με τρόπους γελίους. Και εάν έχετε δοκιμάσει αυτό τον τρόπο προσέγγισης και σας βγήκε σε καλό. Σας χαιρετώ. Στο επόμενο επεισόδιο του podcast, το 63ο, θα μιλήσουμε για ένα θέμα θετικής ψυχολογίας. Πώς καταλαβαίνω πως η σχέση που έχω είναι υγιής. Bye!